ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας την διήμερη περιοδία του στην Κρήτη. Μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, υποστήριξε πως οι νέες γενιές εξαπατήθηκαν με δίθεν προοδευτικά συνθήματα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και στα μαγειρία του αστικού πολιτικού συστήματος. Με τα ίδια παλιά υλικά προσπαθούν να σερβίρουν ως φρέσκο και νέο το παλιό και μάλιστα το πολύ παλιό. Πόσο φρέσκια είναι η πρόταση της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης που πότε ρίχνει στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε το ΠΑΣΟΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ μίλησε για ένα σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννάει μόνο κρίσεις, φτώχεια και πολέμους, κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαμόρφωση ενός ακόμη πιο αντεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ τόνισε ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι του αστικού πολιτικού συστήματος από τότε που, όπως είπε, κάποιοι συγκινούνταν από το όραμα του σοσιαλισμού. Λέω, αναφέρομαι και σε αυτούς που χάρηκαν για την επαναφορά του ονόματος του ΠΑΣΟΚ με τον πράσινο ήλιο, αλλά και για αυτούς που αναζήτησαν το νέο ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνε κάλεσμα μαζικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που, όπως είπε, είναι μπροστά. Επειδή η εκμετάλλευση, η φτώχεια, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος δεν θα είναι εύκολο να ξεπληθούν τα επόμενα χρόνια, μπουγάδα στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να βάλουν αύριο όχι ένας, αλλά και δυο, ίσως και τρία τέτοια αστικά κόμματα μαζί. Άλλωστε, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος μίλησε για αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Ούδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως αν υπάρχει μια περιοχή που οι κατοικοί της πρέπει να πρωτοστατήσουν ενάντια στην ελληνική εμπλοκή και οποιαδήποτε συμμετοχή, αυτή είναι η Κρήτη.